Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή μας παρουσίαση και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Απόψε λοιπόν θα παρουσιάσουμε ένα πολύτιμο βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Ο αγαπημένος εκδοτικός οίκος Πελασγός, εμείς και εσείς μοιραζόμαστε ένα κοινό τόπο και μια αφετηρία. Έχω την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσω τον αποκαταγωγής Μάνης, κλασικό φιλόλογο και ιστορικό, κύριο Αντώνη Αντωνάκο. Ο Αντώνιος Αντωνάκος γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά, όπου και μεγάλωσε. Είναι κλασικός φιλόλογος και ιστορικός, δίδαξε δε ως καθηγητής επί 34 συναπτά έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά και διεθνή συνέδρια για την ελληνική γλώσσα, συνεργάζεται με καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού για τις μεθόδους διδασκαλίας και εκμαθήσεως της αρχαίας ελληνικής ως ζωντανής γλώσσας. Τακτικός αρθρογράφος, σε ποικίλες εφημερίδες και δεκάδες περιοδικά, δημοσιεύει ειδικές μελέτες και ερευνές του σχετικές με την κλασική ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη λαογραφία και την πολιτική, τις οποίες και έχει παρουσιάσει με πολλές διαλέξεις, καθώς και πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Επί μία και πλέον δεκαετία κατήχε τη θέση του αρχισυντάκτου στο ιστορικό περιοδικό Ελληνόραμα. Είναι καθηγητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου και διαλέκτης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε δε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Θεμάτων του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Αρχαίων Ελληνικών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αναδείξεως των Αρχαιοτήτων του Άργους. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων, καθώς και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Λακώνων, ο Λυκούργος. Έχει συγγράψει και εκδώσει 29 βιβλία και έχει δημοσιεύσει 128 επιστημονικές μελέτες, καθώς και εκατοντάδες άρθρα. Έχει τιμηθεί για το συγγραφικό του έργο και την εν γέννη προσφορά του στα ελληνικά γράμματα από δεκάδες δήμους της ελληνικής επικράτειας και από πάμπολους πνευματικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και της Ομογένειας. Αν το θέλετε να κλείσετε τα κινητά σας, τους φορητούς δυνάστες σας, μπορείτε να τους συνεχίσετε να το έχετε ως δυνάστες έξω από αυτή την αίθουσα και από αυτή την εκδήλωση. Είμαι από τους άτυχους εκείνους Έλληνες που στα τρία πρώτα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου δεν διδάχτηκα ελληνικά παρά γερμανικά, διότι τότε στη χώρα που ήμουνα δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο. Οπότε ελληνικά άρχισα να διδάσκομαι με τετάρτη δημοτικού. Και άρχισα να ρουφώ τα ελληνικά συγγράμματα που υπήρχαν, προσπαθώντας να κερδίσω τον χαμένο χρόνο που νομίζω ότι δεν κερδίζεται ούτως ή άλλως. Αυτά τα τρία βασικά χρόνια είναι βασικά βασικότητα για την παιδεία ενός ανθρώπου, ενός παιδιού. Και οι παππούδες μου και οι γονείς μου ήταν εδώ πιο κάτω, ζούσαν εδώ πιο κάτω, στην Εύρο, στο Κερατσίνι. Πριν από 25 ακριβώς χρόνια από σήμερα, ήταν άνοιξη, θυμάμαι, το 1998, που έγινε μια παρουσίαση από τις πολλές που κάναμε για ένα βιβλίο δικό μου για την Ήπειρο. Μετά από 6 χρόνια μελέτης, ήταν στην Πλάκα και μου είπανε ότι παρόν από κάτω βρίσκεται ο καθηγητής, ο Αντώνιος Αντωνάκος. 1928, 25 χρόνια πριν από σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι εμένα μου κοπήκανε τα πόδια, διότι ένας άνθρωπος που διάβαζα, που θαύμαζα, που αγαπούσα, που μου έμαθε ελληνικά, όσο μπορούσε από την απόσταση που χωρίζει έναν συγγραφέα με έναν αναγνώστη, αλλά που με έκανε να αγαπήσω αυτή τη γλώσσα και να την θαυμάσω, βρισκόταν από κάτω να μ' ακούσει, να παρουσιάσει τι, να πάρει από μένα τι.
Ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Αντώνη, γιατί μετά ζήτησε να βρεθούμε και να τα πούμε, να υπογράψω το βιβλίο μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι για μένα αυτή η στιγμή ήταν σημαντική και σημαδιακή. 25 χρόνια από τότε, δεν έχει περάσει μία μέρα που να μην τον σκεφτώ, να μην τον διαβάσω, να μην τον θυμηθώ. Και το σημαντικότερο για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι όσο περνάει ο καιρός να τους εκτιμάς περισσότερο και να καταλαβαίνεις ότι δεν τους έχεις εξαντλήσει. Είναι ανεξάντλητος ο Αντώνης, δεν τελειώνει ο Αντώνης και πιστεύω ότι τα βιβλία του είναι παρακαταθήκες για τα σχολιαρόπεδα και τα εκπαιδευτικά συστήματα που θα υπάρχουν, θα ισχύουν ερωτηματικό στην Ελλάδα στο μέλλον, αλλά τα βιβλία μένουν, τα γραπτά μένουν ευτυχώς. Και ο Αντώνης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που όταν χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπεις το όνομά του, λες ευκαιρία να ρωτήσω 5-6 πράγματα που με απασχολούν. Θα περιμένω. Ωραία. Ξέρετε, ένα από τα συστατικά του ελληνικού έθνους, του κάθε έθνους, είναι η γλώσσα του. Πόσο μάλλον η δική μας γλώσσα, που είναι μια γλώσσα η οποία είναι η μόνη, η οποία μπορεί να πει με τέτοια ακριβολεξία ό,τι θέλουμε. Ακόμα και αυτό που θα εφεύρουμε στο μέλλον. Ακόμα και μια τέχνη ή τεχνική ή τεχνολογία που ακόμα σήμερα δεν υπάρχει, όταν στο μέλλον θα εφευρεθεί από τις εταιρείες των κομπιούτερ κλπ. Η λέξη που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν την καινούρια τεχνολογία θα συνίσταται από δύο ελληνικές λέξεις. Αλλιώς δεν θα εκφράζει ποτέ ακριβώς αυτό που θα εφευρεθεί. Είτε αυτό είναι στην ιατρική, είτε αυτό είναι στη φυσική, είτε στην αστρονομία, είτε στην ηλεκτρονική επιστήμη, οπουδήποτε. Όταν κανείς διαβάσει αναλυτικά τα βιβλία του Αντώνιου του Αντωνάκου, μπορεί να κατανοήσει γιατί γίνεται αυτό. Εάν δεν τα διαβάσει, απλώς θα είναι ένας άνθρωπος, σαν όλους αυτούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που νομίζουν ότι όταν τα λες αυτά, ή αυθαιρετείς ή θέλεις να εξοραίσεις τη δική σου γλώσσα, το δικό σου πολιτισμό. Στα βιβλία του Αντωνίου Αντωνάκου υπάρχουν οι παραπομπές, υπάρχουν τα συγγράμματα εκείνα και οι πηγές εκείνες, που ο καθένας από εμάς για να τα διαβάσει θα θέλει μια ζωή, αλλά μας τα προσφέρει πλουσιοπάροχα για να μπορούμε να αποστομώνουμε τον οποιοδήποτε είτε μισεί, είτε δεν αγαπά, είτε θέλει να μικρύνει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Διότι έχουμε από όλους αυτούς που προανέφερα. Έχουμε ανθρώπους που ντρέπονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Έχουμε ανθρώπους που τον μισούν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν τον αγαπούν. Τα βιβλία του Αντώνιου του Αντωνάκου έχουν κάνει και πιστέψτε με, γνωρίζω μερικούς από αυτούς, από τους ανθρώπους που ήταν σε αυτές τις κατηγορίες που είπα, σιγά σιγά να αναρωτιούνται και να μεταστρέφονται και να έρχονται με ερωτηματικά και απορίες προς τον ελληνικό πολιτισμό. Θέλω να πω ακόμα ότι αυτός ο άνθρωπος με τα 30 βιβλία τουλάχιστον, είναι και άλλα πράγματα και τα άρθρα, αλλά θα μείνω στα βιβλία. Αυτός ο ακριβώς φίλος με τα 30 βιβλία είναι ο άνθρωπος που εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω άλλον συγγραφέα που να έχει γράψει τόσα βιβλία για την ελληνική γλώσσα, κλείνει παρένθεση, που θα έπρεπε να είχε τιμηθεί από τους φιλολογικούς εκπαιδευτικούς συλλόγους, των καθηγητών, των ακαδημαϊκών κλπ. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να είναι τα βιβλία του στις σχολικές βιβλιοθήκες με γραπτές εντολές υπουργών παιδείας κλπ. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Είναι ο συγγραφέας εκείνος που θα έπρεπε να τον επιστρατεύσουν τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και να τον στέλνουν κάθε εβδομάδα και σε άλλο σχολείο να μιλάει στα μικρά παιδιά, να τους εξηγεί τι είναι εκείνα τα σημάδια που χάσαμε πάνω από την γραπτή μας γλώσσα, όταν εν μία νυχτή
λίγο μετά τα μεσάνυχτα. 17 κοιμισμένοι βουλευτές στο ελληνικό, στο ελληνικό κοινοβούλιο πέρασαν μια τροπολογία, πέρασαν ένα νόμο που μέσα υπήρχε μια τροπολογία και από την επόμενη μέρα το πολυτονικό έγινε μονοτονικό, επί της ουσίας ατονικό. Αυτή η καταραμένη απόφαση, αυτή η ρημάδα απόφαση, αυτή η ανθυγιεινή απόφαση οδήγησε πολλά παιδιά σε βάθος χρόνου, μέχρι σήμερα που μιλάμε, να έχουν προβλήματα, να έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα προβλήματα δυσμαθίας, δυσλεξίας και άλλα πολλά, τα οποία μας τα λένε και μας τα παραδίδουν και μπορείτε να δείτε τα στατιστικά των κέντρων λογοθεραπειών κλπ. Όταν δεν γνωρίζεις πώς πρέπει να τονίσεις και πώς πρέπει να μιλήσεις, τι είναι εκείνα τα σημάδια που δεν τα βάλανε οι άνθρωποι για να μας προβληματίσουν και να μας ταλαιπωρούν, αλλά τα βάλανε για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, την ροή της γλώσσας μας πιο ποιητική, να προσομοιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην γλώσσα και την προσοδεία των προγόνων μας και όχι να μιλάμε ίσα και ίδια όπως μιλάνε όλοι οι άλλοι, που είτε love πούνε, είτε sex πούνε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ έχουμε μια γλώσσα, κυρίες και κύριοι, η οποία δεν έχει συνώνυμα. Αυτά που σας λέω τα έμαθα από τον Αντώνιο τον Αντωνάκο. Δεν μου τα διδάξανε δυστυχώς οι δάσκαλοί μου στο σχολείο, όσο και αν προσπαθούσαν στη Γερμανία να μου πούνε 5 κολυβογράμματα. Τι να πρωτοπείς. Αλλά όταν άκουσα αυτό από τον Αντώνιο, ότι δεν υπάρχουν συνώνυμα και εμείς προσπαθούσαμε στο σχολείο να μάθουμε συνώνυμα ή να πούμε συνώνυμα σε μία λέξη για να πάρουμε ένα καλό βαθμό, αντιλήφθηκα πόσο λάθος είχαμε, πόσα πράγματα αλλιώτικα θα μπορούσαν να είναι, πόση μεγαλύτερη σημασία και αξία θα έδινε στη γλώσσα σου όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν δύο ίδιες λέξεις. Όταν η ίδια λέξη με δασία σημαίνει κάτι άλλο και με ψηλή σημαίνει κάτι άλλο. Όταν αυτά από τον Αντώνη. Όταν τα σύμφωνα έχουν χρώματα, χρωματισμούς, πάνω-κάτω, ψηλές, δασίες, υπογεγραμμένες. Όταν τα φωνήεντα έχουν χρόνο και τρόπο να υποθούν αναλόγως το σχήμα του στόματος που θα βάλεις, των χιλιών σου, για να τα πεις σωστά. Όταν όλα αυτά τα πράγματα είναι και ζωγραφικός πίνακας μαζί. Μέσα στα βιβλία του Αντώνη μπορείς να διαβάσεις, αλλά και να γίνεις ζωγράφος, να ζωγραφίσεις. Να φτιάξεις τις εκφράσεις του προσώπου σου, τη ροή του λόγου σου, τον ρυθμό και την ταχύτητα, για να μπορείς να γίνεσαι αυτό που όλοι επιθυμούμε, αντιληπτός, να σε καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι που είναι από κάτω. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος, λοιπόν, ξαφνικά ρίχνει ένα σύνθημα που όλοι το έχουμε πει, μια φράση παροιμιώδη που όλοι την ξέρουμε από τα σχολιά μας, που όλοι ίσως την έχουμε πει πολλές φορές, το μολόν λαβέ, και που εμείς νομίζαμε ότι ξέραμε τι σημαίνει ή περίπου ξέραμε τι σημαίνει ή περίπου οι καθηγητές, οι δάσκαλοι μας είχαν πει τι σημαίνει και αντιληφθήκαμε πως πάλι είχαμε πέσει έξω για άλλη μια φορά. Το μολόν λαβέ, κυρίες και κύριοι, του Αντώνιου τον Αντωνάκου καταρρύπτει όλα όσα μάθαμε στο σχολείο και φυσικά πάει την ρίζα της γλώσσας μας εκεί που πρέπει να την πάει. Στην ετυμολογία και στο να καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι είναι αυτό που λέμε. Η των ονομάτων επίσκεψης που σημαίνει σοφία δεν ήταν μια τυχαία ρίση των αρχαίων. Αναλύει αυτή την φράση που όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε ότι μας την έχει αφήσει αυτός ο αδευτέρωτος ήρωας, ο Σπαρτιάτης Λεωνίδας, απέναντι σε μυρίους, κάτι που κάποιοι άλλοι, κάποιος λαός άλλος, που θα αμυνόταν, θα είχε σηκωθεί και θα είχε φύγει, θα είχε παραδώσει τα όπλα,
Αναλύει λοιπόν την έκφραση λέγοντάς μας ότι δεν σημαίνει «έλα και παρέτα». Αυτό θα ήταν μια απλή φράση την οποία ίσως να την είχε πει ο κάθε ένας. Όμως εκεί που ήταν ταγμένος και επειδή ήταν Έλλην και Λάκων, δεν είπε καθόλου αυτό. Είπε «εάν βρεις την δύναμη, εάν βρεις το κουράγιο, αυτό που λαϊκά λέμε, αν σου κοτάει, έλα και πάρτα». Η διαφορά είναι τεράστια. Άλλο το ρήμα «μλόσκο» και άλλο το ρήμα «έλα». Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι τεράστια και με τεράστια διαφορά και με πολύ μεγάλη αγανάκτηση σας λέω, ότι δυστυχώς, παρόλο που αυτό το βιβλίο έχει τιμηθεί, έχει βραβευθεί, έχει κυκλοφορήσει τόσο καιρό, με αγανάκτηση σας λέω, ακόμα δάσκαλοι και καθηγητές λένε τα ίδια διαστρεβλωμένα πράγματα στα παιδιά μας. Εάν δεν μάθουμε σωστά ελληνικά, εάν δεν σκύψουμε πάνω από την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μία και αδιαίρετος από την εποχή του Ομήρου έως σήμερα. Δεν υπάρχουν αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά και μεσαιωνικά ελληνικά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. 35% των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Όμηρος, χρησιμοποιούμε εμείς κάθε μέρα που μιλάμε. Εάν λοιπόν δεν μάθουμε, δεν σκεφτούμε, δεν προσπαθήσουμε να σώσουμε την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι η γλώσσα μας και ό,τι αυτή συνεπάγεται, τότε δυστυχώς κινδυνεύουμε από κανέναν εξωτερικό εχθρό, από κανέναν εξωτερικό γείτονα, αλλά από τον ίδιο μας, τον κακό μας, τον εαυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή σε εκείνους όπου τη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν, και πολλοί προβλέπουν, πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο Αλεξανδρινός ποιητής έγραψε το 1903 το ποίημα αυτό που αναφέρεται στην ιστορική μάχη των στενών των Θερμοπυλών στα τέλη Αυγούστου του 480 π.Χ. αλλά δίνει και άλλες συμβολικές προεκτάσεις. Επαινεί μέσα από τους στίχους του όσους θέτουν στη ζωή τους θερμοπύλες, δηλαδή όσοι θέτουν κάποιο σημαντικό σκοπό για αυτούς και τον υπερασπίζονται μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου. Είναι γνωστό ότι σε αυτή τη μάχη αγωνίστηκαν για να ανακόψουν τη δεύτερη οργανωμένη εκστρατεία των πολυάριθμων βαρβάρων και να ανατρέψουν τα υπεριαλιστικά σχέδια του βασιλιά Ξέρξη. Ο βασιλιάς των Σπαρτιατών Λεωνίδας ο πρώτος, ο γιος του Αναξανδρίδου, με την επίλεκτη προσωπική φρουρά του, τους 300 Σπαρτιάτες, καθώς και ο στρατηγός Δημόφυλος, ο γιος του Διαδρόμου, με τους 700 γενναίους θεσποιείς, έφραξαν το δρόμο του. Έγιναν σύμβολα ηρωισμού, με την εκούσια αυτοθυσία των. Ο διαπρεπής φιλόλογος και ιστορικός κύριος Αντώνης Αντωνάκος έθεσε στόχο και σκοπό να παραδώσει σε εμάς το πόνημά του «Μολόν Λαβέ», η πεμπτουσία της αρετής, της ελευθερίας και του φιλοτίμου ήθους των Ελλήνων, εκδόσεις Πελασγός, στη βελτιωμένη νέα έκδοση επαιτειακή για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών. Αφιερωμένο, και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα, στη δεύτερη σελίδα, σε όλα τα Ελληνόπουλα των οποίων η ευψυχία θα κρατήσει ζωντανή και ελεύθερη την Ελλάδα μας. Στο σύγγραμμα αυτό, με απλό και κατανοητό τρόπο, ο καθηγητής αναλύει αφηγηματικά με λεπτομέρειες την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών, αναφέρεται τόσο στα πρόσωπα, όσο και στις ενέργειές των, στα γεγονότα πριν από τη μάχη και μετά τη μάχη και εμβαθύνει κυρίως στις έννοιες
αρετή, ανδρεία, νίκη, ελευθερία και δουλεία, ειρήνη και δημοκρατία, το εθελόθητο των Ελλήνων, το φιλότιμο ήθος, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά και αληθινά την ελληνική ευψυχία που αναδεικνύει το ελληνικό μεγαλείο. «Μολόν λαβέ» είναι η ηρωική λακωνική απάντηση που έδωσε ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Λεωνίδας στη δεύτερη απειλητική απέτηση του Πέρση βασιλιά Ξέρξη. «Πέμψον τα όπλα». Οι δυο αυτές λέξεις έρχονται ως συνέχεια του πασίγνωστου «ταν» ή «επιτάς» της Σπαρτιάτισσας μάνας κατά την παράδοση της ασπίδος στο γιο της που ως γνωστόν δήλωνε «να τη φέρεις πίσω την ασπίδα» εννοώντας νικητής ή «να σε φέρουν πάνω σε αυτήν» δηλαδή νεκρό και τιμημένο. Έτσι μεγάλωνε ο Σπαρτιάτης με αυτοθυσία για την ελευθερία της πατρίδος του χωρίς να παραδώσει ποτέ τα όπλα του. Το εθελόθητον ήταν κάτι που ουδείς μη Έλλην μπορούσε να καταλάβει, γράφει ο κύριος Αντωνάκος. Γιατί μολόν λαβέ και όχι ελθόν λαβέ. Η φράση αυτή απασχόλησε σοβαρά τον ερευνητή συγγραφέα και κατανάλωσε κόπο και χρόνο για να δώσει εξηγήσεις εξετάζοντας το απόφθεγμα από γλωσσολογικής, φιλολογικής, ιστορικής και φιλοσοφικής πλευράς, ανατρέχοντας σε ιστορικές πηγές, όπως τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο, τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, τον Στράβωνα, τον Παυσανία και πολλούς άλλους συγγραφείς Έλληνες και ξένους. Σήμερα, που τα παιδιά διδάσκονται από τον Υπηαγωγείο την αγγλική γλώσσα, εύκολα και γρήγορα θα μεταφράσουν το μολόλαβε «come and get them», δηλαδή «έλα να τα πάρεις». Και πρόσφατα είδα στη τηλεόραση μία διαφήμιση λαδιού με τον τίτλο «Μολόν λαβέ». Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο έπεσε η φράση. «Έλα να πάρεις το λάδι, το πουλάμε και φτηνά». Όμως, όπως γράφετε και εσείς κύριε Αντωνάκο, έχουμε χρέος να μην αφήνουμε επιδερμικά και επιφανειακά να ερμηνεύουμε τις ελληνικές λέξεις, αλλά να εμβαθύνουμε στο περιεχόμενό τους, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Οι ελληνικές λέξεις, λοιπόν, είναι ζωντανές, γιατί μέσα τους έχουν δυναμισμό και κρύβουν υψηλά νοήματα που πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Σας υπενθυμίζω ότι 6 εκατομμύρια λέξεις γέννησε η ελληνική γλώσσα, που ήταν κάποτε διεθνής, ενώ μόλις 300.000 λέξεις είναι ο τόκος, η γένα της αγγλικής, που σήμερα είναι διεθνής. Αυτό κάνετε και στο παρόν βιβλίο σας. «Μολόν λαβέ», που σημαίνει «εάν τολμάς», εμείς οι μανιάτες «εάν κοτάς», κόπιασε, έλα, πάρτα. Η φράση αυτή αναδεικνύει το περίσσευμα θάρρους που φέρνει την τόλμη, το περίσσευμα ψυχής ασχέτως αριθμητικής υπεροχής και την έμεση απειλή προς τον επιτιθέμενο, όπως γράφεται κύριε Αντωνάκο. Η θυσία του Λεωνίδα με τους 300 Σπαρτιάτες και η θυσία του Δημόφιλου με τους 700 θεσποιείς έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση από τη λαμπρότερη νίκη, διότι απεκάλυψαν και στους Έλληνες τα μυστικά της υπεροχής τους και στους Ξέρξες και στους Πέρσες το μυστικό της αδυναμίας τους, όπως γράφει ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Ζακ Μπαρτελεμή. Αυτά τα μυστικά κάνει γνωστά σε μας τους αναγνώστες του βιβλίου ο κύριος Αντωνάκος. Μέσα από έγκυρη βιβλιογραφία, άφθονες εικόνες, χάρτες και τα δύο εξαιρετικά προσαρτήματα που διαβάζοντάς τα μας προβληματίζουν αρκετά για τις σημερινές μέρες. Πιστεύω
ότι στα χέρια του εμπνευσμένου δασκάλου όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης θα ήταν το βιβλίο αυτό ένα χρήσιμο εργαλείο για ουσιαστική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό προτείνω στο Δήμο και στους διευθυντές των σχολείων να προμηθευτούν το Μολόλαβε για τις δανειστικές βιβλιοθήκες προς όφελος των ενδιαφερομένων αναγνωστών. Εξάλλου δεν είναι και μεγάλο το κόστος. Ελπίζω η φιλοδοξία σας, κύριε Αντωνάκο, για το ευανάγνωστο βιβλίο σας να λειτουργήσει σαν ένα εφαλτήριο για την ανάδειξη της ελληνικής ψυχίας, η οποία θα αποτελέσει το τείχος προστασίας στις επιθέσεις των συγχρόνων επιδόξων κατακτητών της παγκοσμιοποίησης. Γιατί, πραγματικά, ο λαός πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές, γράφει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Και επειδή «α», το «α» το αστερητικό, «λήθεια», «λήθη», είναι ότι δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε και επειδή νιώθουμε ότι επιδιώκεται η αμνησία της μνήμης, όπως γράφεται, η παραπληροφόρηση, η σιωπή της ιστορίας και η σκόπιμη λύθη, όπως αναφέρει και στο ποίημα ο σύγχρονος ποιητής Νίκος Μοσχοβάκος, να είστε σίγουρος ότι δεν θα περάσει. Ακούω τη βουή της ιστορίας στον αυχηρό μοναχικό μου τόπο και αισθάνομαι μέρος της απορίας, καθώς δεν έχω άλλο τρόπο να αντισταθώ σε αυτούς που υπερβάλλουν. Το φωτισμό διαχειρίζονται των πάντων, ενθουσιάζονται, υμνολογούν, προβάλλουν πρόσωπα με την έγλη αμαράντων. Στις Θερμοπύλες, αρχηγός των θεσπιαίων, φωνεύθηκα μαχόμενος στον Ξέρξη, δημόφιλος, υιός του διαδρόμου, αρνούμενος στην τύχη των ωραίων. Για μένα δεν ακούστηκε μια λέξη. Λυσμόνησα κι εγώ τον εαυτό μου. Είμαστε βέβαιοι ότι εμείς δεν θα λυσμονήσουμε την ιστορία, θα την κρατήσουμε. Και εγώ σαν δασκάλα θα κάνω μια εξομολόγηση. Εάν αυτή τη στιγμή ήμουν στο σχολείο, και το λέω για τους συναδέλφους που είναι ακόμη εν ενεργεία, θα δίδασκα διαφορετικά τη μάχη των Θερμοπυλών. Γιατί έμαθα πάρα πολλά καινούργια πράγματα, νέα στοιχεία που δεν τα γνώριζα. Και η μάχη των Θερμοπυλών, και μόνο αυτή, αν διδάσκαμε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σωστά, θα μπορούσαμε να κρίνουμε τι σημαίνει Έλληνας. Γιατί αυτή η μάχη τα έχει όλα. Έχει ήττα. Που η ήττα παραδειγματίζει. Έχει προδοσία. Που και αυτή παραδειγματίζει. Έχει το μύδισμα των Θηβαίων. Που μόλις σκοτώθηκε ο Λεωνίδας, σήκωσαν τα χέρια και πέρασαν στο αντίθετο στρατόπεδο των εχθρών. Και εκείνοι τους στιγμάτισαν. Έχει και τους Φωκείς, τους εθελοντές, που κράτησαν την Ατροπό, αλλά λιγοψύχησαν. Η μάχη των Θερμοπυλών είναι μια πολύ σπουδαία ιστορική μάχη και που θα μας προβλημάτιζε μικρούς και μεγάλους για το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εκλεκτή συμπατριώτησα και φίλη, την κυρία Διασάκου, πρόεδρο του Συνδέσμου Μανιατών, Πολιτιστικού Συνδέσμου Μανιατών, την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Μάγκουρα, για την ωραία ανάλυση που έκανε στο βιβλίο, και τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο Λεκάκη, για τα ωραία λόγια που είπε
για το έργο μου, γιατί πραγματικά γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και ο ένας ξέρει πάρα πολύ καλά το έργο του άλλου. Το γεγονός ότι ποτέ δεν έχουμε ανταλλάξει μία λέξη μεταξύ μας άσχημη, αυτό δείχνει πολλά. Δείχνει ταυτότητα απόψεων, δείχνει κοινή συμπόρευση και όλα τα σχετικά. Φτάνω τώρα να πω ορισμένα πράγματα, να τονίσω μάλλον ορισμένα πράγματα μέσα από το βιβλίο που όταν θα το προμηθευτείτε, όσοι το προμηθευτείτε, δεν λέω αγοράσετε, γιατί η αγορά προϋποθέτει και συναλλαγή χρηματική. Εδώ μιλάμε για μια προμήθεια. Όπως προμηθευόμαστε την τροφή, έτσι πρέπει να προμηθευόμαστε και την πνευματική τροφή. Να προμηθευτούμε λοιπόν αυτό το βιβλίο για να μπορέσουμε να τραφούμε πνευματικά και να μάθουμε πράγματα τα οποία μας χρειάζονται. Τι με όθησε να γράψω το Μολόν Λαβέ? Πρώτα απ' όλα, η αμνησία της μνήμης που υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Να κάνω μία ερώτηση, πρώτο επανέρθω στα σχολικά βιβλία. Πριν 2 χρόνια είχαμε τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών. Μία επέτειο που εάν αυτήν την επέτειο την είχαν άλλα κράτη, θα είχε γίνει χαμός. Θα είχε δοθεί τέτοια δημοσιότητα που δεν υπήρχε περίπτωση να μην τη μάθει όλος ο κόσμος. Με τον τρόπο που θέλανε να τη μάθει. Και τώρα την ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά δεν την ξέρουν εδώ στην Ελλάδα. Περάσαν 2.500 χρόνια και δεν έγινε μια σοβαρή εκδήλωση. Θα μου πείτε, έπεσε ο κορονοϊός, έπεσαν όλα αυτά. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσαν να μετατεθούν όλα αυτά για να δώσουμε την αξία που πρέπει σε αυτή τη μάχη. Το θέμα είναι ότι στα βιβλία σήμερα δεν υπάρχει αυτή η μάχη των Θερμοπυλών, όπως και δεν υπάρχουν και οι Περσικοί πόλεμοι. Θα σας πω εντάχει τι γράφουν τα σχολικά βιβλία για τους Περσικούς πολέμους, τουλάχιστον στο τελευταίο βιβλίο που πρόλαβα εγώ της ιστορίας πριν συνταξιοδοτηθώ. Λέει, η πρώτη οργανωμένη περσική εκστρατεία είχε χαρακτήρα ναυτικής επιχείρησης και στόχευε στην τιμωρία των Ερετριαίων και των Αθηναίων, επειδή είχαν βοηθήσει τους Έλληνες της Ιωνίας στην εξέγερσή τους. Τελείωσε με τη μάχη του Μαραθώνα, όπου οι Πέρσες νικήθηκαν από τους Αθηναίους και τους Πλατεείς, 490 π.Χ. Καθοριστική σημασία ήταν η συμβολή του Μιλτιάδη. Αυτές οι 5 γραμμές είναι για τη μάχη του Μαραθώνα. Πάμε τώρα στην άλλη εκστρατεία, στη δεύτερη. Η δεύτερη συστηματικά οργανωμένη εκστρατεία έγινε υπό την αρχηγία του Ξέρξη, με συγκέντρωση πολυπληθών θαλάσσιων και χερσαίων δυνάμεων και στόχευε στην κατάκτηση ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Οι ελληνικές πόλεις μπροστά στον περσικό κίνδυνο συγκάλεσαν συνέδριο στην Κόρινθο, 481 π.Χ., όπου αποφάσισαν τη συγκρότηση αμυντικής συμμαχίας κατά των Περσών. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι το σημαντικό. Μέσα από μία σειρά συγκρούσεων, παύλα, Θερμοπύλες, εντός παρενθέσεως Λεωνίδας, κόμμα, Αρτεμίσιο, κόμμα Σαλαμίνα, εντός παρενθέσεως Θεμιστοκλής, κόμμα, Πλατεές, εντός παρενθέσεως Παυσανίας, κόμμα, Μικάλη, παύλα, οι Έλληνες αντιμετώπισαν τους Πέρσες και τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν με τα υπολείμματα του στρατού τους τον ελλαδικό χώρο, 480-479 π.Χ. Αυτή είναι η Περσική πόλεμη. Αυτοί για τους οποίους ο Ηρόδοτος έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο σύγγραμμα είναι η Περσική πόλεμη στα σχολικά βιβλία. Και ειδικά για τη μάχη των Θερμοπυλών λέει μέσα από μια σειρά συγκρούσεων Θερμοπύλες σε παρένθεση Λεωνίδας. Θερμοπύλες σε παρένθεση Λεωνίδας. Αυτή είναι η περιγραφή της μάχης των Θερμοπυλών στα σχολικά βιβλία. Και μετά απορούμε γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν την ιστορία μας. Γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτε. Γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μας. Γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν. Για πολλά πράγματα. Διότι κανείς δεν ρώτησε τι πραγματικά θέλουν από τα παιδιά, τι επιδιώκουν να μάθουν τα παιδιά, για να μπορούμε να έχουμε μια επόμενη γενιά η οποία θα είναι καλύτερη από εμάς. Και εδώ έχω να πω ότι για να γράψω το βιβλίο αυτό, ξεκίνησα από μία
παρότρινση. Αυτή την απορία μου την είχα πει σε κάποιες διαλέξεις προτού γράψω το βιβλίο. Είχαν ανέβει στο διαδίκτυο. Την υιοθέτησαν, παύλα αντέγραψαν κάποιοι και την είπαν και όλοι ξέρουν τώρα και το ακούω με χαρά ότι το μολόν λαβέ δεν σημαίνει μολόν λαβέ, αλλά σημαίνει κάτι πολύ, δεν σημαίνει αλλά να τα πάρεις, αλλά σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο αν τολμάσαι να τα πάρεις. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν ψάχνεις να βρεις μία λέξη, πρέπει να διαβάσεις πάρα πολλά κείμενα και πάρα πολλά λεξικά και να μπορέσεις αυτά να τα συνδυάσεις. Προσωπικά εμένα μου έλυσε τα χέρια ο θησαυρός της ελληνικής γλώσσης, τον οποίον είχε ειδήσει η Μαριάννα Μακδόναλντ η αείμνηστη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιρβάιν της Καλιφόρνιας, η οποία το 1972 είχε δώσει $1,000,000 από την προσωπική της περιουσία για να καταγραφούν όλα τα κείμενα των αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων σε ψηφιακή μορφή και να μπορείς να κάνεις εύκολη αναζήτηση. Πραγματικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με το θησαυρό της ελληνικής γλώσσης πληκτρολογείς μία λέξη και μέσα σε δευτερόλεπτα σου βγάζει πού υπάρχει αυτή η λέξη σε όλα τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, με την ακριβή παραπομπή. Έτσι λοιπόν μου λύθηκαν τα χέρια. Μπορούσα να ψάξω και μέσα σε κάποιους μήνες, κάποια χρόνια, να μπορέσω να διαβάσω όλους αυτούς τους συγγραφείς που αναφέρονταν σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Βοήθησε βέβαια και η πολύ καλή γνώση των αρχαίων ελληνικών που έχω. Και να δώσω αυτό το βιβλίο. Θα δείτε μέσα στο βιβλίο μία πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί όλοι. Όταν λέω όλοι, όλοι. Δεν θα βρείτε ένα βιβλίο που να μην το έχω χρησιμοποιήσει μέσα σε αυτό. Το να γραφεί ένα βιβλίο για δύο λέξεις δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλει πολλή δουλειά. Και πραγματικά, εγώ ξεκίνησα από την απορία ότι εάν ο Λεωνίδας ήθελε να πει «έλα να τα πάρεις», όπως όλοι τα ερμηνεύανε, γιατί δεν είπε «ελθόν λαβέ» και είπε «μολόν λαβέ». Αυτή ήταν η απορία μου. Από εκεί ξεκίνησα. Αυτό είχα δηλώσει σε όλες μου τις διαλέξεις. Αυτό παίρνουν και άλλοι και τα λένε. Και το θέμα είναι ότι έφτασα στο σημείο να μπορώ να το αποδείξω αυτό. Και να το αποδείξω μέσα από πάρα πολλές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα την ετυμολογική, την γλωσσική, παύλα φιλολογική, την ιστορική και την φιλοσοφική. Γιατί δεν μπορείς να αναλύσεις αυτές τις λέξεις αν δεν τις εντάξεις σε όλους τους προηγούμενους τομείς που ανέφερα. Το μολόν λαβέ είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Έχουμε μία μάχη. Το είπε πολύ ωραία και η κυρία Μάγκουρα. Η οποία μάχη κατέληξε σε ήττα λόγω της προδοσίας και βεβαίως αυτή η ήττα στο τέλος πραγματικά γιορτάζεται σαν νίκη και είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Πείτε μου, ποια μάχη που χάθηκε γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο σαν νίκη και ξέρει όλος ο κόσμος τι ακριβώς έγινε. Μόνο η μάχη των Θερμοπυλών και το μολόν λαβέ. Δεν άκουσα. Πιο άνηση μάχη. Άνηση. Τι λέει. Άνηση. Άνηση, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι στην μάχη των Θερμοπυλών πρέπει να προσέξουμε πρώτα απ' όλα τι έπαιξε ρόλο στο να αναδειχθεί ο Λεωνίδας, οι 300 και οι 700 θεσποιείς με τον Δημόφιλο. Γιατί και αυτούς δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, είναι στην ίδια κατηγορία. Τους εδόθη δυνατότητα να φύγουν και δεν φύγανε. Έχω στο τέλος ένα προσάρτημα το οποίο αναφέρεται στην πραγματική έννοια της θυσίας
μέσα από γλωσσολογική ανάλυση. Όλοι μιλάνε για θυσίες. Και σήμερα έχουμε ακούσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές για θυσίες του ελληνικού λαού και για θυσίες και για θυσίες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στη θυσία του Λεωνίδα και στις άλλες θυσίες. Και η διαφορά είναι το εθελόθητον. Στην ελληνική γλώσσα έχουμε δύο φωνές και τρεις διαθέσεις. Έχουμε ενεργητική και μέση φωνή και ενεργητική, μέση και παθητική διάθεση. Τι σημαίνει φωνή? Φωνή σημαίνει πώς φωνάζουμε μια λέξη. Δηλαδή τι κατάληξη της δίνουμε. Όταν λοιπόν της δίνουμε κατάληξη σε ωμέγα είναι ενεργητική φωνή. Όταν της δίνουμε κατάληξη σε όμε είναι μέση φωνή. Στη μέση φωνή όμως έχουμε δύο διαθέσεις. Έχουμε τη μέση διάθεση που εμείς γινόμαστε το μέσο και έχουμε και τη μαθητική διάθεση που εμείς παθαίνουμε κάτι από κάποιον άλλον. Δηλαδή άλλο το λούομε μέσης φωνής που σημαίνει εγώ λούω τον εαυτό μου και άλλο το λούομε υπότινος που είναι παθητική διάθεση και λούομε από κάποιον. Εκεί υπάρχει ποιητικό αίτιο. Εάν αυτό το μεταφέρουμε στο θέμα της θυσίας, είναι άλλο θυσιάζω εμ' αυτόν μέση φωνή που σημαίνει θέλω και θυσιάζομαι μόνος μου, το εθελόθητον δηλαδή, και άλλο θυσιάζομαι γιατί με θυσιάζουν. Η Ιφηγένεια, ας πούμε, η θυσία της Ιφηγένειας δεν ήταν ίδια με τη θυσία του Λεωνίδα. Στη μία περίπτωση του Λεωνίδα υπάρχει το εθελόθητον, στην άλλη δεν υπάρχει το εθελόθητον. Δεύτερο σημείο λοιπόν που θα προσέξουμε μέσα στο βιβλίο και θα δούμε όλες τις λύσεις. Το τρίτο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στο βιβλίο αυτό υπάρχει ο συνδυασμός όλων των συγγραφέων που έχουν αναφερθεί στη μάχη. Αρχαίων συγγραφέων και είναι αρκετοί. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των νεκρών, δηλαδή πόσοι πέθαναν, γράφει ο ένας συγγραφέας, πόσοι δεν πέθαναν, ποιους βρήκανε, ποιους δεν βρήκανε και ούτω καθεξής. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξε και ένας ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, όταν τελείωσε η μάχη, οι Πέρσες μαζεύανε όλους τους λίγους Έλληνες που υπήρχαν και τους βάζανε όλους μαζί για να τους βλέπουν και να φοβούνται πόσους οι Έλληνες, πόσους κατατρόπωσαν οι Πέρσες, ενώ αντιθέτως τους δικούς τους τους διασκόρπιζαν για να φαίνονται λίγοι. Αυτό οδήγησε κάποιους Έλληνες συγγραφείς στο να έχουν λανθασμένους αριθμούς ως προς την μάχη των Θερμοπυλών. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι σκοτώθηκαν 10.000, άλλοι ότι σκοτώθηκαν 8.000 κτλ. Κτλ. Για τους Πέρσες μιλάω. Για τους Έλληνες ήταν συγκεκριμένοι. Την αλήθεια τη μαθαίνουμε από τα ίδια τα περσικά αρχεία. Και συγκεκριμένα υπήρχε ένας πραγματικά πολύ σημαντικός γιατρός, ο οποίος είχε προσληφθεί στην φρουρά των Περσών και ήταν δίπλα στον βασιλιά των Περσών και του ζήτησε απλώς και μόνο, όταν του είπε τι θέλεις να σου δώσω, του είπε θέλω να με αφήσεις να έχω πρόσβαση στα περσικά αρχεία. Αυτός ο γιατρός, ο οποίος μας έδωσε κάποιες πολύ σπουδαίες ιστορικές πληροφορίες, ήταν ο Κτησίας ο Κνίδιος και αυτός έζησε στην αυλή του βασιλέως Αρταξέρξου, του Μνήμονος, και όταν λοιπόν πήγε να ψάξει τα αρχεία των Περσών και να δει σχετικά τι έγινε και αν ήταν όμοια με αυτά που έλεγε ο Ηρόδοτος, δεν κάνει μνήμα ούτε των Μίδων και των Κησίων, ούτε του Ιδάρνη και των Αθανάτων, αλλά μας δίνει έναν αριθμητικό υπολογισμό, ακριβέστερα το πλήθος των μαχωμένων Περσών, και λέει ότι ήταν πεντακισμύριοι. Δηλαδή 5 επί 10.000 ίσον 50.000. Όταν όλοι λοιπόν λέγανε ότι είναι οι Πέρσες
8.000, 10.000, 20.000 ο άλλος. Οι ίδιοι Πέρσες έρχονται και μας λένε ότι είναι 50.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο η μάχη των Θερμοπυλών ήταν πραγματικά πολύ σπουδαία και δεν ξέρουμε ούτε κι εμείς ακόμα τις πηγές μας. Βεβαίως, στους Έλληνες δεν υπήρχε ποτέ μια αριθμητική διαφορά, αλλά μια ποιοτική διαφορά. Οι Έλληνες ποτέ δεν λογάριαζαν τον αριθμό όταν επρόκειτο να πολεμήσουν. Λογάριαζαν τρία πράγματα. Τον αγώνα για ελευθερία, την ανάδειξη της αρετής και την νίκη. Πόσο σημασία είναι αυτά, έχουν αυτά, πάρα πολύ μεγάλη. Και θα το δείτε μέσα στο βιβλίο. Θα το δείτε γιατί. Υπάρχει η λέξη ελευθερία, η οποία είναι συνυφασμένη με τους Έλληνες, διότι προέρχεται από το ρήμα ελεύθωμε, το οποίο υπάρχει στην ελληνική γλώσσα ως μέλλον του έρχομαι και σημαίνει ότι από το ελεύθυν όπου αν της ερά, λέει το λεξικό, δηλαδή το είναι ελεύθερος κάποιος να πηγαίνει όπου θέλει. Αυτή είναι η έννοια, η βασική της λέξης ελευθερία η πρώτη. Σήμερα την έχουμε στο ρήμα έρχομαι, ως μέλλοντα ελεύσομαι, που σημαίνει ότι θα έλθει η ελευθερία και για να έρθει η ελευθερία σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε για αυτήν, γιατί μόνη της δεν μπορεί να έρθει. Πρέπει να κάνουμε αγώνες. Η ελευθερία λοιπόν ήταν βασικό συστατικό της ελληνικής ψυχοσύνθεσης. Οι Έλληνες δεν πολεμούσαν ποτέ για ειρήνη. Η ειρήνη για τους Έλληνες, όπως λέει και ο Πλάτων, ήταν ακήρυκτος πόλεμος στους νόμους. Και βεβαίως πολεμούσαν για ελευθερία. Και μέχρι σήμερα ο εθνικός μας ύμνος είναι ύμνος προς την ελευθερία και όχι ύμνος προς την ειρήνη. Έτσι, ελευθερία ή θάνατος ήταν το σύνθημα το 1821. Καλύτερα μια ώρας ελεύθερη ζωή, έλεγε ο Ρήγας και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τώρα την αρετή, η αρετή δεν είναι αυτό που σημαίνει σήμερα, που έχει χάσει την έννοια η λέξη και το να έχει κάποιος αρετή θεωρείται ότι είναι έτσι ένα άτομο με πολύ ηθικές αρχές και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε και αυτό, αλλά υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα. Η αρετή συνδέεται με το επίθετο αγαθός. Το επίθετο αγαθός στον Όμηρο είχε ως παραθετικά αρίων άριστος. Και γι' αυτό έχει σχέση με την αρετή. Η ρίζα αρ, που είναι της αρετής, έχει σχέση και με το αρίων και με το άριστος. Και ήτανε αυτός που προσπαθούσε και εμάχετο, είχε την ιδιότητα του άρεως δηλαδή, τη μαχητικότητα, εμάχετο να γίνει καλύτερος στις πολεμικές επιδόσεις. Στις πολεμικές επιδόσεις. Γι' αυτό και στον Όμηρο πάντοτε έχει σχέση το παραθετικό αρίων άριστος μόνο με τις πολεμικές επιδόσεις. Αργότερα, στην κλασική εποχή, το αρίων έγινε αμήνων και πήρε και την σημασία του να μάχεται κάποιος να γίνει καλύτερος σε κάθε είδους επίδοση, είτε αυτή ήταν αθλητική, είτε αυτή ήταν πνευματική. Το ένα αριστεύειν και υπήρχον έμενε άλλον, μας είναι μέχρι σήμερα γνωστό από τον Όμηρο. Το δεύτερο, το βελτίον βέλτισος, έχει σχέση με το χαρακτήρα. Διότι εμάχεται κάποιος να γίνει καλύτερος στο χαρακτήρα. Δηλαδή, λένε τα κείμενα και των ποιητών, τα βέλτιστα μανθάνη, δηλαδή αυτά που θα σε κάνουν καλύτερο, αλλά ως χαρακτήρα. Δεν λέει τα άριστα, ούτε τα κράτηστα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το τρίτο παραθετικό, το κρίνο κράτηστος, έχει σχέση με την πολιτική αρετή. Δηλαδή να μάχεται κάποιος να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προωθήσει την πατρίδα του. Γι' αυτό και λέει και στον Ισοκράτη μέσα η δεκτής της αρετής τα αδύνατα δυνατά καθιστάσα. Και στο τέλος το λόον λόστος που σημαίνει ωφελημότερος ωφελημότατος. Άρα λοιπόν αυτός που είναι αγαθός και που έχει το στοιχείο της αρετής σημαίνει να είναι καλύτερος, να μάχεται να γίνει καλύτερος
στις επιδόσεις, στο χαρακτήρα, στην δύναμη και στην ωφελημότητα προς τους ανθρώπους του. Και στο τέλος η νίκη, η οποία νίκη είναι μια λέξη ξεχωριστή. Αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι ουσιαστικά στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν συνώνυμα. Δεν υπάρχουν συνώνυμα με την έννοια του ότι η κάθε λέξη έχει μια λεπτή ειδοποιώ διαφορά από τις άλλες. Και επομένως αυτή η λεπτή ειδοποιώ διαφορά δίνει και την αλλαγή του νοήματος. Άρα λοιπόν, όταν λέμε νικό, δεν σημαίνει ότι και τα άλλα ρήματα που σημαίνουν νικό. Δηλαδή, υπάρχει το ρήμα κρατώ, που σημαίνει νικό δια του αριθμού δυνάμεως. Υπάρχει το ρήμα ερέπτο, που σημαίνει νικό αφού πρώτα ρίξω κάποιον στη γη. Η αίρα είναι η γη. Και διάφορα άλλα ρήματα. Το νικό όμως σημαίνει ότι νικό κάποιον επειδή θέλω να νικήσω. Δηλαδή, ξεκινάει πάντα από το εύψυχον. Θέλω να νικήσω και νικώ. Και αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και η λέξη νίκη είναι μία από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται πιο πολύ στα ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν πάνω από 40 ονόματα ελληνικά, τα οποία περιλαμβάνουν τη λέξη νίκη ως σύνθετο, πρώτο ή δεύτερο συνθετικό, και αντρικά και γυναικεία. Από το Νικόλαος, Αριστόνικος και τα λοιπά, μέχρι το Λεωνίκης και ούτω καθεξής. Και γυναικεία, Ανδρονίκη, Φερενίκη κτλ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ονόματα. Οπότε, εάν κατανοήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα τα δείτε και μέσα στο βιβλίο, θα καταλάβουμε και ότι πολλά πράγματα δεν θα συνέβαιναν εάν δεν υπήρχε, ας πούμε, η προδοσία, διότι αυτό ήταν πολύ βασικό στοιχείο. Ουδέποτε απέλειπον της Ελλάδος η επιπροδοσία νοσίσαντες, λένε τα αρχαία κείμενα. Και εδώ είναι το σημαντικό, ότι η μάχη των Θερμοπυλών είναι πολύ σπουδαία, γιατί εάν, όπως λέει ο ιστορικός Τόμ Χόλαντ, αν οι Έλληνες άντεχαν ακόμα μερικές μέρες, οι Πέρσες θα είχαν αναγκαστεί να υποχωρήσουν λόγω ελλείψεως φαγητού και νερού. Και επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το να κρατάς μία ατραπό που αν δεν είχε προδοθεί, τι θα σήμαινε και τελικά θα κατέληγε στη νίκη. Το ότι μείνανε στο τέλος ο Λεωνίδας και ο Δημόφιλος με τους Θεσποιείς, ο Λεωνίδας και οι Σπαρτιάτες ήταν υποχρεωμένοι από τον νόμο να μείνουν, το Σπαρτιατικό. Ο Δημόφιλος όμως δεν ήταν υποχρεωμένος, μπορούσε να φύγει, και όμως έμεινε. Έμεινε διότι ακριβώς υπήρχε το εθελόθητον. Από τη μάχη των Θερμοπυλών παίρνουμε παράδειγμα ηρωισμού. Όλοι όσοι, λέει, υπερασπίζονται την πατρίδα τους και την ελευθερία τους, γράφει ο περίφημος Μισελ ντε Μοντέν στα δοκίμια του. Και βεβαίως, με όλα αυτά τα οποία σας είπα, καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντική φράση είναι το «μολόν λαβέ», και να δούμε λίγο τι σημαίνει. Να πάμε στην ετυμολογία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το «μολόν» προέρχεται από τη λέξη «μόγος», που είναι η ταλαιπωρία, ο κάματος, όπως λέει το ετυμολογικό το «μέγα». Προσέξτε, το μολόν ανήκει στο ρήμα βλόσκο. Είναι μετοχή αορίστου του ρήματος βλόσκο. Το βλόσκο σημαίνει πηγαίνω, αλλά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλά ρήματα που σημαίνουν πηγαίνω.
Ας πούμε ένα ρήμα είναι το ρήμα ακείο με γιώτα, που σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Υπάρχει σήμερα το ρήμα ακείο? Υπάρχει. Στη λέξη κυσσός, που ακολουθείται προδιαγραμμένη πορεία, η οποία είναι συγκεκριμένη προς τα άνω. Υπάρχει στη λέξη ηλικία. Ηλικία από το ήλιος και κύο, που σημαίνει ακολουθώ προδιαγραμμένη πορεία σε σχέση με τον ήλιο. Ποια είναι η προδιαγραμμένη πορεία σε σχέση με τον ήλιο? Η κυκλική. Άρα σημαίνει, όταν κάνεις μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο, έτσι, 2, 3, 5, 10, όταν λέμε ποια είναι η ηλικία σου, εννοούμε πόσες περιστροφές έχεις κάνει γύρω από τον ήλιο από τη στιγμή που γεννήθηκες μέχρι σήμερα. Και μπορείτε να καταλάβετε τι επιστημοσύνη έχει αυτή η λέξη, διότι όταν λέει δύο άτομα έχουν την ίδια ηλικία, δεν έχουν ακριβώς την ίδια, γιατί μπορεί να έχουν διαφορά σε λεπτά, έτσι, και ούτω καθεξής. Δίνει ακριβές στίγμα ηλικίας, δηλαδή, η λέξη. Επιστημονική λέξη. Υπάρχει λοιπόν και στο ρήμα κείο. Υπάρχει και στο ρήμα βλόσκο αυτό το θέμα. Σημαίνει πηγαίνω και το βλόσκο. Αλλά πηγαίνω με κάποια άλλη διαφορά την οποία θα τη δούμε. Το μολύσκο λοιπόν, το ρήμα, έγινε μολόσκο, γιατί το μολύσκο έχει σχέση με το μόγο, με τον γάμα του. Έγινε μολόσκο, στη συνέχεια βλόσκο. Πάμε στην επόμενη. Και κατά ακριβή ερμηνεία, επομένως, το βλόσκο σημαίνει ότι με πολύ κόπο πάω κάπου. Με πολύ κόπο πάω κάπου. Επειδή λοιπόν για να κάνω αυτόν τον κόπο πρέπει να βρω τα ψυχικά αποθέματα, το κουράγιο δηλαδή, για να πάω κάπου, έτσι, φτάνουμε στο επίμαχο σημείο, όπου το μολόν λαβέ υποκρύπτει μία πρόκληση για τον αντίπαλο, μία ειρωνική προτροπή, ίσως μία έμεση απειλή. Και σε αυτή τη φράση περικλείεται και βαθιά ειρωνία και ηρωισμός. Πάμε στην επόμενη. Και φτάνουμε εδώ που στο επίμαχο σημείο. Συντακτικώς, στη φράση αυτή έχουμε λανθάνοντα υποθετικό λόγο. Να υπάρχει ένας υποθετικός λόγος σε δύο λέξεις, κι όμως υπάρχει. Δηλαδή, η φράση αυτή αποδίδεται. Εάν βρεις τα ψυχικά αποθέματα και κάνεις τον κόπο να έλθεις, όλα αυτά σημαίνει το μολόν και περιλαμβάνονται μέσα στο μολόν, τότε, λαβέ, πάρε τα. Ή αλλιώς, σήμερα, εάν τολμάς, εάν βρεις το θάρρος, εάν κοτάς, κόπιασε, το λέμε και σήμερα, κόπιασε. Αν τολμάς, κόπιασε, κάνε τον κόπο. Να το μόγος στο μολόν, λαβέ. Κόπιασε. Και πάρ' τα. Και βεβαίως η έμεση ηρωνία είναι κάτι παραπάνω από σαφής. Αυτό το βιβλίο θα αρχίσει όταν το τελειώσετε, γιατί θα επανέλθετε. Και θα επανέλθετε πολλές φορές. Για να δείτε ακριβώς ότι περιλαμβάνει πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και η γνώση είναι δύναμη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησκόνησω.